Το δρόμο της εκτέλεσής του παίρνει το μεγάλο έργο της ανακατασκευής της Οδού Πανεπιστημίου στο Νεοχωρόπουλο μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου του έργου της ανακατασκευής της Οδού Πανεπιστημίου με τον Δήμαρχο Ιαννίνο Θωμά Μπέγκα, παρουσία του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλη Τσαμπαλά αλλά και του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Νεοχωρόπουλου Αρσένη Κάτσενου. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής για πολλά χρόνια. Εξάλλου η Οδός Πανεπιστημίου είχε έναν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο καθώς χρησιμοποιεί από μεγάλο αριθμό οχημάτων πολιτών της περιοχής αλλά και όλων των υπολείπων συνδημοτών μας. Και αυτό γιατί συνδέει την συμβολή της σημερινής παράκαμψης της πόλης των Ιαννίνων με την παλαιά παράκαμψη Βλαχόστρατα και την κεντρική οδό Αγίου Σπυρίδωνα που οδηγεί στον παλαιό οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας του Νεοχωρόπουλου με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων καθώς και την Πανεπιστημιούπολη. Αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης είναι ότι χρησιμοποιείται εναλλακτικά από τους οδηγούς προκειμένου να ζυδομεύσουν τη διαδρομή τους προς το νοσοκομείο αλλά και το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων. Η Δημοτική Αρχή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο Δήμος Ιαννιτών, χάρη στις μεθοδικές και επίμονες προσπάθειές της, κατάφερε να χρηματοδοτηθεί το έργο εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αρχικά, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 600.000 ευρώ για το συγκεκριμένο έργο, καλύπτοντας έτσι μερικώς το συνολικό προϋπολογισμό, ενώ λίγους μήνες αργότερα και αφού προηγήθηκαν συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής με τα αρμόδια Υπουργεία, εγκρίθηκε αυτή τη φορά από το Υπουργείο Οικονομίας το υπολοιπόμενο ποσό ύψους 400.000 ευρώ, με το οποίο εξασφαλίστηκε η πλήρης χρηματοδότηση του έργου. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για την εξέλιξη αυτή, καθώς δείξαμε πως με τον τρόπο με τον οποίο διεκδικήσαμε τη χρηματοδότηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου, καταφέραμε να πείσουμε τόσο για την αρτιότητα της μελέτης, όσο και για την αναγκαιότητα υλοποίησής του. Θα πρέπει να ευχαριστήσω προσωπικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε, γιατί κατανόησα τη σημασία του έργου και ενέκρινα την πλήρη χρηματοδότησή του με 1.000.000 ευρώ. Εργαζόμαστε συστηματικά και διεκδικούμε κάθε πιθανό χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, σημειώνει χαρακτηριστικά σε γραπτή δήλωσή το Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας. Η ανακατασκευή της Οδού Πανεπιστημίου περιλαμβάνει εργασίες οδοποιίας, οδοφωτισμού και υδραυλικές εργασίες αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Σήμερα η Οδός Πανεπιστημίου σε όλο το μήκος των 1.520 μέτρων της έχει κατάστρωμα από ασφαλτοτάπητα σε πλάτος που κυμαίνεται από 6,0 έως 7,0 μέτρα περίπου. Επίσης, σε όλο το μήκος της δεν υφίστανται πεζοδρόμια εκατέρωθεν, ενώ δεν είναι κατασκευασμένο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων και δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού, παρά μόνο φωτιστικά σώματα επιστήλων της ΔΕΗ. Το γεγονός της μη ύπαρξης δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, κυρίως στις χειμερινές και φθινοπορεινές περιόδους, καθώς τα επιφανειακά νερά, λόγω και της αρκετά μεγάλης κλίσης της οδού, δημιουργούν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Η αναγκαιότητα της βελτίωσης κατασκευής της Οδού Πανεπιστημίου είναι επιτακτική, καθώς η κατάσταση του υφιστάμενου καταστρώματος λόγω της προαναφερόμενης μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης δεν είναι ικανοποιητική σε πολλά σημεία της, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει και θα βελτιώσει την ασφαλέστερη κίνηση των πεζών της περιοχής.